σε αυτές τις πραγματικά δύσκολες συνθήκες, τις οποίες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παρομοίασε με πόλεμο, είναι μεγάλη πρόκληση ότι η κυβέρνηση επιλέγει να επαναφέρει προς συζήτηση μια απόφαση που το προηγούμενο διάστημα επιχείρησε διαπυρός και σιδήρου να επιβάλλει, μετατρέποντας τα νησιά σε εμπόλεμη ζώνη. Και είναι πρόκληση σε μια περίοδο που οι λειτουργίες της Βουλής έχουν περιοριστεί στις απολύτως απαραίτητες και σε ό,τι αφορά τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, να κρύβεστε πίσω από τις προθεσμίες για να νομιμοποιήσετε με fast-track διαδικασίες αποφάσεις που αποτύχατε να εφαρμόσετε, γιατί βρήκατε απέναντί σας σύσσωμο τον λαό των νησιών. Ο λαός των νησιών, αυτό που έκανε ξεκάθαρο με τις κινητοποιήσεις του, είναι ότι δεν θέλουμε τα νησιά μας να μετατραπούν σε απέραντες φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουμε ούτε το έσχος της Μόριας, ούτε τα νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ούτε στην Καράβα, ούτε στα Τοκμάκια ή άλλα ξερονήσια που χωρίς ντροπή αναπαράγουν ακόμα τα στελέχη σας. Ο οργανωμένος μαζικός απεγκλωβισμός των προσφύγων και μεταναστών είναι η λύση και όχι να επιλέγουμε ανάμεσα στη Σκύλα ή τη Χάριβδη. Η λαϊκή αντίδραση δεν πρόκειται να φημωθεί πίσω από τις μάσκες και τα μέτρα περιορισμού. Μην επιχειρήσετε να προχωρήσετε στην κατασκευή των δομών σαν τον κλέφτη εν μέσω καραντίνας, γιατί κουβαλάτε ήδη βαριά την ευθύνη για την κατάσταση που δημιουργήσατε στα νησιά. Για τις εκρηκτικές συνθήκες του εγκλωβισμού χιλιάδων ανθρώπων που επιμένετε να διατηρείτε στα νησιά, συνεχίζοντας την ίδια πολιτική με τους προκατόχους σας του ΣΥΡΙΖΑ. Κουβαλάτε ακόμα βαριά την ευθύνη για το όργιο καταστολής των ΜΑΤ που νομίζετε ότι ξεχάσαμε, αλλά και για την ανοχή που δείξατε στα φαινόμενα παρακρατικών ομάδων που παριστάνουν το Δερβέναγα στην περιοχή, σχεδόν υπό το βλέμμα της αστυνομίας. Ομάδες που με τη δράση τους ενισχύουν το σχεδιασμό σας να παρουσιαστεί ως μοναδική λύση για την αντιμετώπιση της εκρηκτικής αυτής κατάστασης η δημιουργία των κλειστών στρατοπέδων συγκέντρωσης χιλιάδων ταλαιπωρημένων ανθρώπων. Επικαλείστε σήμερα ως πρόσχημα για τη δημιουργία των κλειστών κέντρων φυλακών την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και τον κίνδυνο εξάπλωσης του κορονοϊού. Είναι εμπεγμός και μόνο να το λέτε, όταν ακόμα και τώρα αδειάζετε όλους τους χώρους μαζικών συναθρήσεων, αρνείστε όμως να απεγκλωβίσετε τους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες από τα νησιά. Θεωρήσατε μάλιστα πιο επικίνδυνο να παραμείνουν στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι 90 φοιτητές που είχαν απομείνει μοιρασμένοι σε 6 νησιά του Αιγαίου, από το να μένουν εγκλωβισμένοι 22.000 στη Μόρια, 8.000 στη Σάμο και άλλοι πόσοι στη Χίο και στα υπόλοιπα νησιά. Επομίζεστε με αυτές τις επιλογές σας τεράστιες ευθύνες, όχι μόνο απέναντι σε όλο αυτόν τον κόσμο που δεν φταίει σε τίποτα να βρεθεί αντιμέτωπος με τέτοιου είδους καταστάσεις, αλλά απέναντι και στους κατοίκους των νησιών, όταν ήδη σε κανονικές συνθήκες πριν την πανδημία, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες όλου αυτού του πληθυσμού. Οι ίδιες οι εξελίξεις λοιπόν είναι αυτές που επιβάλλουν όχι να επιταχύνετε τις διαδικασίες εγκλωβισμού με τη δημιουργία κλειστών στρατοπέδων συγκέντρωσης στα νησιά, αλλά να προχωρήσετε εδώ και τώρα σε οργανωμένο απεγκλωβισμό όλων των αιτούντων ασύλου από τα νησιά. Να μεταφερθούν και να μοιραστούν σε ανθρώπινες, ανοιχτές δομές φιλοξενίας και με γρήγορες διαδικασίες να απαιτήσετε τη μετεγκατάστασή τους στις χώρες προορισμού τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που στέκεται εμπόδιο στα αυτονόητα αυτά αιτήματα είναι η προσκόλλησή σας στην πολιτική του εγκλωβισμού που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κανονισμός του Δουβλίνου, τον οποίο Νέα Δημοκρατία, Πασόκ τότε και συνασπισμός ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, όλοι σας στηρίξατε και κουνούσατε το δάχτυλο στο ΚΚΕ που το αρνήθηκε. Αλλά και η επαράδεκτη κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, το επίτευγμα του ΣΥΡΙΖΑ για τις συνέπειες του οποίου σήμερα υποκριτικά διαμαρτύρεται. Μια συμφωνία που εκ των πραγμάτων έχει καταστεί ανενεργή και είναι αυτή που επικαλείστε μέχρι σήμερα ως εμπόδιο για τον απεγκλωβισμό των προσφύγων από τα νησιά. Και παρόλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία ζητά σήμερα την εκρανάστασή της, τώρα που με κάθε τρόπο η Τουρκία την έχει μετατρέψει σε κουρελόχαρτο. Ποιος είναι αυτός όμως που δίνει άλοθη σήμερα στον Ερντογάν για να χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες και μετανάστες για τις διάφορες γεωπολιτικές του επιδιώξεις? Είναι άλλος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΥΠΑ που θεωρούν δίκαιη την εισβολή της Τουρκίας στο Ιλντίπ και ανοίγουν δρόμο για μια γενικότερη αμφισβήτηση και παραβίαση συνόρων?
Γι' αυτή βέβαια την επίθεση της Τουρκίας στη Συρία, ούτε η ελληνική κυβέρνηση βρήκε να πει μια λέξη καταγγελίας. Για ποια λοιπόν συμπαράσταση και ευαισθησία των Ευρωπαίων αξιωματούχων παλεύετε να πείσετε το λαό, όταν θυμούνται τα ευρωπαϊκά σύνορα μόνο όταν αφορά την απόθεση προσφύγων και τα ξεχνούν συστηματικά στις συνεχείς προκλήσεις και αμφισβητήσεις από την Τουρκία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Η λύση στο οξυμένο πρόβλημα του προσφυγικού δεν μπορεί να αναζητηθεί μέσα από την προσήλωση στους κανονισμούς και τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να αναζητηθεί λύση μέσα από την επικίνδυνη επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης να αναβαθμίσει το ρόλο της χώρας στους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς στην τη Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και αλλού. Αλήθεια, ποια κυριαρχικά δικαιώματα θα υπερασπιστούν ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις στο Μάλι, στη Λιβύη, στη Σαουδική Αραβία? Θα λέτε και για τους ξεριζωμένους που θα δημιουργηθούν εκεί ότι στον τόπο τους δεν έχουν πόλεμο και δεν δικαιούνται άσυλο? Οι ίδιες οι πολιτικές που τροφοδοτούν το υπεραλιστικό μακελιό και τον ξεριζωμό των λαών είναι αυτές που επιβάλλουν στη συνέχεια τον εγκλωβισμό των ξεριζωμένων στα νησιά και τη χώρα. Αλλά αποτελούν τελικά και τη βάση για να γίνονται οι πρόσφυγες μπαλάκι στα χέρια των κυβερνήσεων. Δεν μπορεί λοιπόν τα όποια μέτρα παίρνει η κυβέρνηση για την αναγκαία σήμερα φύλαξη των συνόρων να μετατραπούν σε όχημα για να χτυπηθούν ξανά τα δικαιώματα των προσφύγων. Από την άποψη αυτή, είμαστε κάθετα αντίθετοι και με τη δεύτερη πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την αναστολή του δικαιώματος υποβολής αιτήματος ασύλου για ένα μήνα. Πέρα από την καταφανή καταπάτηση του διεθνούς δικαίου, το οποίο δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να επικαλείστε à la carte, είναι επιπλέον παντελώς απάνθρωπο αλλά και αδιέξοδο μέτρο, αφού το μόνο που θα πετύχει είναι να γεμίσει τη χώρα με φυλακισμένους ανθρώπους και βέβαια να αυξάνει συνεχώς τον κατάλογο θυμάτων που θα ψάχνουν πιο επικίνδυνους δρόμους για να ξεφύγουν από τον πόλεμο και την εξαθλίωση. Ούτε βέβαια μπορεί να πείστε ότι είναι δυνατόν σε τέτοιες συνθήκες να επιτύχετε την επιστροφή όλων αυτών των ανθρώπων. Το μέτρο αυτό πρέπει να αποσυρθεί άμεσα και να μην υπάρξει οποιαδήποτε σκέψη για παράτασή του. Η πρόταση που δίνει σήμερα πραγματική διέξοδο στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τους χιλιάδες εγκλωβισμένους πρόσφυγες που γίνονται μπαλάκι στα χέρια του Ερντογάν, είναι τώρα με ευθύνη του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οργανωθεί η εξέταση των αιτημάτων ασύλου στο έδαφος της Τουρκίας, στα σύνορα με την Ελλάδα και τη Συρία. Και από εκεί με ασφάλεια να μεταφέρονται οι πρόσφυγες στις χώρες προορισμού τους. Την πρόταση αυτή το ΚΚΕ την κατέθεσε και στην περίοδο της κρίσης του 2015, αλλά αγνοήθηκε από την τότε κυβέρνηση, την επαναφέρουμε και σήμερα. Αυτό το μέτρο μπορεί να στηρίξει το δικαίωμα των προσφύγων σε προστασία με βάση και τις διεθνείς συμβάσεις. Καλούμε ξανά τον ελληνικό λαό, ιδιαίτερα τον πληθυσμό των νησιών και των παραμεθόριων περιοχών, να οργανώσει τον αγώνα του στρέφοντας τα πυρά στους υπεύθυνους και τις αιτίες που γεννούν το πρόβλημα. Να απομονώσουν τόσο τον αντιδραστικό εθνικισμό και την καταστολή που κρύβουν τον πραγματικό ένοχο μετατοπίζοντας το πρόβλημα στους ξεριζωμένους, όσο και τον επικίνδυνο κοσμοπολιτισμό της θεωρίας των ανοιχτών δίθεν συνόρων που αθωώνει την τουρκική αστική τάξη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ και τη ΣΥΠΑ. Ομοψυχία και συμμαχία να έχει ο λαός μέσα στους αγώνες του κόντρα στις αστικές κυβερνήσεις και τους υπεραλιστικούς του εταίρους.